Ο Ευρωβουλευτής του Renew Europe, Γιώργος Κίρτσος, με αφορμή την τραγωδία στα ΤΕΜΠΗ, έκανε νέα ανάρτηση κατά της κυβέρνησης Μιτσοτάκη και του Πρωθυπουργού. Ειδικότερα ανέφερε ότι έπεσε με πάταγο η προπαγανδιστική βιτρίνα του Κυριακού Μητσοτάκη, μιλώντα για την παρουσίαση που θα έκανε ο Πρωθυπουργό για το ανύπαρκτο κέντρο τηλεδιοίκησης, συμπληρώνοντα με παραδείγματα κυβερνητικής προπαγάνδας που μιλούσαν για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τη βελτίωση τη παιδεία και τη φροντίδα της νεολαίας. Στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κύρτσος γράφει «Όπως με τον ΟΣΕΠΟ, Μητσοτάκης θα πρόβαλε χθες το ανύπαρκτο κέντρο τηλεδιοίκησης του δικτύου, έτσι και μετά άλλα. Αναβάθμισε το εσύ που διέλυσε, βελτίωσε την παιδεία που υποβάθμισε, φρόντισε την νεολαία που ισοπαίδωσε. Η προπαγανδιστική βιτρίνα έπεσε με πάταγο στα τέμπη».